Στο δέλτα του ποτάμου Εύρου, στη Ταραγώνα της Καταλωνίας, οι καλλιεργητές έχουν συνηθίσει στις πλημμύρες. Ωστόσο, αυτό που συνέβη πριν από περίπου μία εβδομάδα με το πέρασμα της καταιγίδας Γκλώρια ήταν πρωτοφανές. Ο Χουάν Φερέρ, που καλλιεργεί ρύζι, είδε σχεδόν 20 στρέμματα από τις οικογενειακές καλλιέργειες να χάνονται κάτω από το νερό. Θα ξέρουμε τι ζημιά πάθαμε όταν έρθει η περίοδος της συγκομιδής. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν μιλάμε για 50% ζημιά ή για 100%. Άδειος και ο ξενώνας που διατηρεί η οικογένεια Φερέρ στην περιοχή. Οι ακυρώσεις συνεχίζονται παρότι οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν. Είχαμε ακυρώσεις λόγω του καιρού. Προφανώς το καταλαβαίνουμε να έχουμε ακυρώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχουν όμως και για τις επόμενες εβδομάδες. Ακόμα και όσοι σκόπευαν να έρθουν το Πάσχα, το ακυρώνουν. Δεν είναι μόνο οι ανυπολόγιστες ζημιές στις καλλιέργειες. Η σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων που πολλοί αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή έπληξε και τους οστρακοκαλλιεργητές. Αυτή η σοδιά έχει χαθεί. Δεν θα προλάβουμε να την αντικαταστήσουμε εγκαίρως. Ο έλεγχος των συνεπειών είναι αποκαρδιωτικός. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Το να ξαναφτιάχνεις τις υποδομές στη θάλασσα δεν είναι το ίδιο με τη στεριά. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη δουλειά και χρήματα. Αυτό σημαίνει μεγάλη οικονομική ζημιά σε σοδιά και εγκαταστάσεις. Η αποκατάσταση των υποδομών αυτών για τις μυδοκαλλιέργειες θα στοιχήσει περίπου 70.000 ευρώ, ποσό που προστίθεται στο χαμένο εισόδημα από την καταστροφή της σοδιάς. Ο Γιονάθαν εκτιμά ότι η κακοκαιρία κατέστρεψε 50.000 κιλά μύδια, αξίας περίπου 60.000 ευρώ. Οι μυδοκαλλιεργητές παρακολουθούν τα τελευταία χρόνια το φυσικό περιβάλλον γύρω τους να αλλάζει. Εδώ και χρόνια υποφέρουμε από την υποχώρηση του Δέλτα. Δεν ξέρω αν φταίει η έλλειψη ζημάτων ή επειδή ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας από το λιώσιμο των πάγων. Θυμάμαι ότι κάναμε διαμαρτυρία στις Βρυξέλλες για την έλλειψη ζημάτων. Το ποτάμι δεν κατεβάζει αρκετά ειζήματα ώστε να αναπτυχθεί το Δέλτα. Κάθε χρόνο λόγω της κλιματικής αλλαγής το θαλασσινό νερό ανεβαίνει. Οι καλλιεργητές ελπίζουν τώρα σε αποζημιώσεις από το Ισπανικό κράτος.